Θα βγω να το φωνάξω με λατρεία. Σήμερα θα φτιάξω ένα ζυμαρικό, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί είτε ζεστό είτε κρύο. Μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί και σαν πιάτο κανονικό, αλλά και σαν σαλάτα. Βασικό υλικό, ο τόνος. Καπνιστός τόνος, για να δώσουμε λίγο ένταση, λίγο γεύση παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσω κολοκύθι και ντομάτα, αλλά για να τα κάνω και αυτά λίγο πιο νόστιμα, να τους δώσω χαρακτήρα, θα τα ψήσω στο φούρνο. Σε ένα ταψάκι θα βάλω κολοκύθια, κομμένα σε λωρίδες με πάχος περίπου 1 εκατοστό. Ένα κολοκύθι για κάθε μερίδα. Θα ρίχνω στο ταψί. Λαδώνω καλά, θέλω να πάρουν χρώμα. Αλατίζω, ανακατεύω με τα χέρια μου και θέλω λίγο χώρο για να βάλω την ντομάτα και μία πιπεριά κόκκινη. Μια μισή ντομάτα, κομμένη στα 4, τοποθετώ με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να είναι από πάνω η φλουδατή, γιατί έτσι ξεφλουδίζεται μετά. Και μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Και ψήνω στο πρόγραμμα grill, ψηλά στο φούρνο μου, στην πιο ψηλή σχάρα, για περίπου 10 με 15 λεπτά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα τα υλικά. Έχει ψηθεί το κολοκύθι, εύχομαι. Αλλά κρατάει λίγο, το θέλω. Η ντομάτα θα κατεβάσει υγρά. Οπότε την αφήνω εδώ για να απελευθερώσει τα υγρά. Μεταφέρω το κολοκύθι. Μισό κιλό πένες. Ένα μεγάλο μπολ. Κόβω τα κολοκύθια περίπου στο σχήμα που έχουν και τα ζυμαρικά μου. Ρίχνω τα κολοκύθια μέσα στο μπολ που θα ανακατευθούν όλα τα υλικά για τη σαλάτα. Θέλω να κρατάνε θερμοκρασία τα υλικά, γιατί όταν ανακατέψω το φαγητό μου θα βοηθήσει να δέσουν όλα μεταξύ τους, να ενωθούν οι γεύσεις. Ξεφλουδίζω, κόβω σε χοντρά κομμάτια ντομάτα, η οποία βλέπετε δεν έχει ψηθεί τελείως, δηλαδή δεν έχει διαλυθεί. Και αυτό το ελάχιστο που έχει ψηθεί την κάνει ακόμα πιο νόστιμη. Πιπεριά φλωρίνης. Θα μπορούσα και αυτή να την ξεφλουδίσω, αλλά θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο. Την κόβω και αυτή σε χοντρά κομμάτια. Το ζυμαρικό θέλει κανένα τετράλεπτο ακόμα, οπότε εγώ συνεχίζω. Θα βάλω τον τόνο. Θέλω 2 συσκευασίες για την ποσότητα που θα φτιάξω. Φτιάχνω φαγητό για 3 άτομα. Εγώ θα ακολουθήσω τον υγιεινό δρόμο, λόγω του ότι έχει ανοίξει ο καιρός και προσέχουμε κάπως τη διατροφή μας. Και θα βάλω cottage και θα στραγγίξω τη λιπαρή ουσία από τον τόνο. Αυτό που βγάζω ουσιαστικά είναι γεύση. Βέβαια είναι λιπαρή ουσία. Για να αρωματίσω και να δώσω και μια φρεσκάδα στο φαγητό, θα βάλω δυόσμο. Φρέσκο δυόσμο. Ψιλοκόβω. Σύσμα λεμόνι, γιατί απλά το βάζω παντού. Το cottage, περίπου 2 κουταλιές της σούπας, δεν θέλω πάρα πολύ. Με μια τρυπητή κουτάλα, μεταφέρω τα ζυμαρικά μέσα στο φαγητό. Ανακατεύω απαλά, δεν θέλω να σπάσω το κολοκύθι. Είναι ήδη ένα πολύ νόστιμο πιάτο. Είναι πολύ έντονη η γεύση του καπνιστού, οπότε το ανεβάζει πάρα πολύ σε θέμα γεύσης. Από την άλλη όμως, δεν νιώθω ότι είναι κάτι βαρύ ή κάτι λιπαρό, επειδή όλα τα στοιχεία είναι αρκετά υγιεινά και light. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή.